Το όνομά μου είναι Ελένη Νάκου και κατάγομαι από την Ελλάδα. Είναι αισθησιακή, όμορφη, έξυπνη, δυναμική. Είναι Ελληνίδα και δεν φοβάται τον θάνατο. Ίσως γιατί δεν την πλησίασε ποτέ τόσο πολύ. Έχετε κάποια ευθύνη εσείς για την εξαφάνιση των παιδιών ή για την κατοχή αυτού του παπύρου? Η έβρεση ενός παπύρου 3.500 ετών για την ύπαρξη και έλευση του ενός και μοναδικού ιού αποτελεί την αφορμή να δεχτεί, να ερευνήσει και να εντοπίσει το φυσικό ή το πνευματικό πρόσωπο. Και τώρα πες μου, γιατί μια υπέροχη και όμορφη γυναίκα σαν και εσένα ενδιαφέρεται για έναν ασήμαντο φοιτητή? Εγκλωβισμένη σε έναν λαβύρινθο πληροφοριών, ψάχνει μια από τις δύο εξόδους που θα την οδηγήσουν στην επίλυση του μυστηρίου. Νομίζεις πως προσφέρεις μεγάλη υπηρεσία στη θρησκευτική επανάσταση με το να μην αποκαλύπτεις τα ονόματα των δολοφόνων? Εμπλέκεται με διάφορες χριστιανικές και αιρετικές ομάδες που με την πολιτική κάλυψη διακινεί όπλα, ναρκωτικά και πορεία. Το Βατικάνο είναι και αυτό μπλεγμένο στην ιστορία των όπλων για τους δικούς του λόγους. Θα μπορέσει να ανακαλύψει το νήμα που θα την οδηγήσει στην ενιγματική φιγούρα του 7ου μοναδικού ιού του Νείλου. Η αλήθεια θα είχε θαυτεί μαζί σου σε κάποιο νεκροταφείο της Αλεξάνδρας. Ο ιός του Νείλου, του Εμμανουήλ Μαύρου, κυκλοφορεί από την άνεμος εκδοτική.